Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ ορισμένοι φίλοι από το ραστεχνικό Αλίας που είμαστε. Έχουμε κάτι προβληματάκια και πιστεύω να ακουστούμε κάπου. Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι μας αυξήσαν τα δημοτικά λιμενικά τέλη που πληρώναμε. Πληρώναμε 40 ευρώ το χρόνο, μας τα πήγανε, δηλαδή με 4 ευρώ το μήνα, μας τα πήγανε 30 ευρώ το μήνα. Και αν δεν έχουμε την έκπτωση, τα 5 ευρώ, τα 5 μέτρα είναι 150-160 ευρώ. Με την έκπτωση πάμε στα 110, στα 5 μέτρα μιλάμε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, τι μας παρέχει. Έχουμε νερό? Όχι. Οι κολόνες έχουμε ειδοποιήσει εδώ και 7-8 μήνες. Να έρθουν να τις φτιάξουν, δεν έρχονται να τις φτιάξουν. Αυτές οι κολόνες εκεί πέρα, οι κόκκινες, είναι 2 χρόνια άφτιαγες. Είναι σκοτάδι. Είναι σκοτάδι. Άμα έρθετε το βράδυ, από περιέργεια περάστε μια βόλτα, το δείτε. Μαζεύονται διάφοροι και κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, τρίτον, τι μας παρέχει. Φύλαξη? Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ προχθές μπήκανε μέσα, φέραμε το λιμεναρχείο εδώ χάμου, παιδιά λέει τι να σας κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εχθές ξανά είχαν μπει μέσα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να πάμε, να βρούμε κι εμείς έστω και κάτι, έστω ένα δίκαιο τέλος πάντων. Ο κύριος που έχει εδώ το πάρκινγκ έχει κλείσει μέχρι εδώ κάτω. Άμα συμβεί κάτι, μια φωτιά, ένας άρρωστος, ένα στενοφόρο να έρθει, δεν μπορεί να μπει. Από τη μια μεριά θα κολλήσει χάμη στην άμμο και από την άλλη από εδώ δεν μπορεί να μπει μέσα. Τι πρέπει να κάνουμε για όλα αυτά τα θέματα? Νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουν, οι κολόνες δεν καίνε, φύλαξη δεν έχουμε. Αυτά τα έχετε πει στο Δημοτικό Λιμένιο και Ταμείο. Και αν τα λες, το γράψαμε προχθές, θα σου δείξω και την εφημερίδα που τα γράψα την περασμένη εβδομάδα, δεν πήρα απάντηση και γράφω από κάτω από την εφημερίδα σας. Παρακαλώ τον κύριο προϊστάμενο, τον κύριο διευθυντή, να μου δώσει μια απάντηση. Όσο πήρατε εσείς απάντηση, άλλο τόσο πήρα και εγώ απάντηση. Εγώ αυτά έχω να πω, δεν ξέρω οι συναδέλφοι τι άλλο θέλουν να σας πούνε. Εδώ είναι. Θα πρέπει, εκτός από αυτά που είπε ο συναδέλφος, είμαι τουλάχιστον 15 χρόνια εδώ. Ζητάω μια θέση να φύγω από ανατολικά, να πάω δυτικά. Έχω πάθει και ζημιά. Έχω που μου έχει σπάσει και η βάρκα και έχουν έρθει τσοπαναρέοι. Εχτες που αγοράσανε βάρκα, εγώ 15 χρόνια ψάχνω να βρω μια θέση δυτικά του ΝΟΚ ή του Πανελληνίου και δεν στάθη δυνατόν. Και ανθρώποι οι οποίοι πήραν πέρσι βάρκα, πέρσι, το τονίζω πέρσι, πήραν θέση δυτικά του Πανελληνίου. Και εγώ δεν μπορώ να βρω. Θέλω να ρωτήσω το Λιμενικό Ταμείο ποιον πρέπει να βάλω, τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ποιον πρέπει να ρωτήσω για να πάρω μια θέση και εγώ να φύγω από ανατολικά να πάω δυτικά. Το πρόβλημά μου, το οποίο το έχουν και άλλοι βέβαια, δεν το έχω μόνο εγώ. Ζητάω επανειλημμένως θέσεις εγκατελειμμένες και μου λένε ότι είναι πιασμένες. Δεν μπορώ. Άμα δείτε και τη βάρκα εκεί πέρα, εχθές ανεβήκανε απάνω, το ανθρώπου την έχουν ξεμπαζούσει απάνω την τέντα. Βλέπετε που βγαίνουν τα αλουμίνια έξω. Ναι, ναι. Πιάνονται από εκεί, κρεμιούνται, ανεβαίνουν απάνω στις βάρκες, κάνουν ό,τι κάνουν, μέχρι τουαλέτες τις έχουν χρησιμοποιήσει. Α, υπάρχει με την κάμερα που το έχει σπάσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τώρα για να πει να το φτιάξει θα πληρώσει. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Γίνονται ζημίες δηλαδή. Εννοείται γίνονται ζημίες. Μας κλέψανε τα ρεζερβουάρ. Κλέβουνε μπαταρίες. Μας κλέψανε τα ρεζερβουάρ. Βεγγαλικά, ρεζερβουάρ. Δεν αφήνουν τίποτα. Κατουράνε, να μην πω και τι άλλο κάνουν μέσα. Δεν μπορώ δηλαδή. Έλεος. Έχουμε αγανακτήσει να μου. Ζητάμε κάτι. Είπαμε νερό δεν υπάρχει. Ρεύμα δεν υπάρχει. Φωτισμός δεν υπάρχει. Κλέψες γίνονται. Περιπολία δεν γίνεται από κανέναν εδώ κάτω να ελέγξουν. Λοιπόν, τι. Οι κολόνες δεν καίνε, ούτε η μία παρτίδα ούτε η άλλη παρτίδα. Έχουμε αγανακτήσει, τι να κάνουμε. Τα σκάφη δεν είναι ότι είναι περιουσία, είναι μια περιουσία, άσχετα, αυτό είπα, δεν είναι περιουσία, αλλά είναι μια περιουσία, γιατί ο καθένας αυτά που έχει, έχει ένα βαρκάκι. Άσχετο αν κάνει 5 δραχμές ή 100 δραχμές. Το έχει να πηγαίνει να ξεφεύγει από την καθημερινότητα, γιατί έχουμε καταντήσει άρρωστοι. Και να μπορέσουμε να συνέλθουμε λιγάκι, μπαίνουμε στη θάλασσα για να ξεδέσει το μυαλό μας, για να ηρεμήσουμε, γιατί αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε. Μήτε το ένα, μήτε από εδώ, μήτε από εκεί, τι θα καταντήσουμε? Δεν γίνεται διαφορετικά. Στη συνέχεια από αυτά που είπαμε, έχουμε και το πρόβλημα το εξής. Αν τυχόν γίνει μια ζημιά με τα σκάφη μέσα και χρειαστεί να μπει είτε ασθενοφόρο είτε πυροσβεστικό, δεν μπορεί να μπει. Ή αν πνιγεί κάποιος και θέλει να μπει το ασθενοφόρο, δεν μπορεί. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχουν περιφράξει με σύρματα, έχουν βάλει λουκέτα. Και δεν θα μπορέσει να μπει από πουθενά. Τι πρέπει να γίνει, να πνιγεί ο άνθρωπος, να πάρουν φωτιά τα σκάφη ή να γίνει κάτι άλλο? Τι μπορεί να γίνει? Με ποιο δικαίωμα λοιπόν ο κύριος Στάκης μπορεί να πληρώνει, και καλά κάνει και πληρώνει, αλλά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
πώς το επέτρεψε αυτό το πράγμα. Να βάλει στριμματόσχηνα και να κλείσει όλη τον προάβλιο χώρο που μπαίνουν τα σκάφη μέσα. Κοίταξε να δει τώρα, ο κύριος εκεί θα έρθει να πάρει το σκαφάκι του. Κοίταξε να δει εκεί μέσα τι γίνεται. Κοπανιέται. Και άμα έρθει ένα άλλο που είναι πιο βαρύτερο ή πιο ελαφρύτερο, θα βουλιάξει. Δεν μπορεί. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν κλείνουμε όλο να με την αχτή.